στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που τελείωσε πριν λίγο, εγκρίθηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός χρήσης του 2015. Ο προϋπολογισμός αυτός έχει ύψος 632.000 ευρώ και περιλαμβάνει διάφορα έργα και παρεμβάσεις όπου θα γίνουν στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου Σιτίας. Όπως θα αναφέρω αναλυτικά, είναι προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, σύμβαση έργου για συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων, σύμβαση έργου για συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ένα έργο προμήθειας μαρίνων, πλωτής μαρίνας, όπου εκεί θα αυξηθεί η δυναμικότητα, η χωρητικότητα του λιμανιού της Σιτίας. Επίσης έχουν μπει χρήματα για προμήθεια δενδρυλίων, για πληρωμή προσωπικού. Μόλις εγκριθεί ο κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας, θα μπορούμε να προσλάβουμε 2-3 άτομα, ένα μηχανικό και κάποιον οικονομολόγο, ώστε να υποστηρίξει το λιμενικό ταμείο που δεν έχει προσωπικό. Όλα αυτά τα έργα. Επίσης μπήκανε κονδύλια για να καλυφθούν δαπάνες εξωτερικών συνεργατών όπως Συμβούλου Ασφαλείας, μελετητικών γραφείων, ώστε να ετοιμαστούν προτάσεις για το ΕΣΠΑ και το λιμάνι της Σιτίας να αναβαθμιστεί και να έχει τις προδιαγραφές που θέτουν οι διεθνείς κανονισμοί, ώστε να μπορεί να είναι προσβάσιμο στη κρουαζιέρα και να αυξηθούν τα πλοία που θα έρχονται στην περιοχή, τα κρουαζιερόπλοια, να δημιουργηθεί ένα πρόσθετο εισόδημα στην περιοχή. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, το δεύτερο στην ουσία του λιμενικού ταμείου, και ευελπιστούμε ότι θα πετύχουμε αρκετούς από τους στόχους μας. Έχει παρατηρηθεί μια καθυστέρηση ό,τι αφορά τη γραφειοκρατική διαδικασία σε διάφορα έργα και παραβάσεις που έχουν προγραμματιστεί ή έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Είναι αυτός ένας παράγοντας που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει και την επόμενη περίοδο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου? Ναι, πράγματι κάποια έργα δεν προχωρούν. Βέβαια, ήταν ο προϋπολογισμός του 2014, στην ουσία υλοποιείται το δεύτερο εξάμηνο του 2014, διότι υπήρχαν το μεταβατικό στάδιο αυτό μέχρι να εγκριθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κλπ. Τώρα, βέβαια, όλες οι παρεμβάσεις που γίνονται στο λιμένα της Σιτίας, στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου, έχουν σχέση με το. Θέλουν απαραίτητα έγκριση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Όλα αυτά δυστυχώς θέλουν κάποιο χρόνο και μετά έγκριση από την περιφερειακή, από την περιφέρεια Κρήτης, ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν και να είναι νόμιμες δαπάνες και να ελέγχονται από τον Επίτροπο του Ελεκτικού Συνεδρίου και να μπορούμε να πληρώσουμε. Όλα αυτά είναι βέβαια τροχοπέδι στο να γίνουν άμεσα κάποιες ενέργειες. Το ύψος του προϋπολογισμού, δηλαδή τα οικονομικά καθαρά, είναι κάτι που σας προβληματίζει? Θα θέλετε περισσότερα χρήματα για να συνεχίσετε? Κοιτάξτε, τα έσοδα που περιγράφονται στον προϋπολογισμό έχουν να κάνουν με παραχώρηση χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στα καταστήματα εστίασης της Σιτίας και από κάποια λιμενικά τέλη από πλοία που προσεγγίζουν την περιοχή. Είναι λίγα τα λιμενικά τέλη, όμως με αυτά τα λίγα μπορούμε, και τα τέλη που εισπράττουμε, αλλά με αυτά τα λίγα μπορούμε να προγραμματίσουμε και να κάνουμε με κάποια ιερά συμβέβαια κάποιες παρεμβάσεις στο λιμάνι της Σιτίας που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του λιμανιού, αλλά και με τη βελτίωση της εμφάνισης του λιμανιού, όπως η τοποθέτηση κάποια παγκάκια, κάποια καλαθάκια καθαρισμού, η βελτίωση του φωτισμού, η αντικατάσταση κάποιων άλλων φθαρμένων υλικών που υπάρχουν στο λιμάνι, ώστε το λιμάνι να αποκτήσει μια άλλη όψη.